Στη σημερινή μας συγκέντρωση και αριθμό θα απευθύνει το μέλος της Σόγκερ Αλμυρού. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, είμαστε εδώ οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών της ομάδας γυναικών Αλμυρού, μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και τιμάμε σήμερα την 1η Μάη, μέρα αγωνιστικής διεκδίκησης. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Ό,τι κατακτήσαμε φέρει τη σφραγίδα της σκληρής πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Καταλαβαίνουμε την αγωνία που νιώθει καθημερινά η γυναίκα της εργατικής λαϊκής οικογένειας για να εξασφαλίσει τις βασικές ανάγκες του λαϊκού νοικοκυριού. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη να πάρει ανάσα από τα πιεστικά προβλήματα της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλειας, των απλήρωτων λογαριασμών και των χαρατσιών που φορτώνονται στην πλάτη των λαϊκών στρωμάτων. Την αναζήτηση κάποιας άμεσης λύσης. Όμως, η κατάσταση που βιώνουμε δεν αφορά ένα ή δύο άμεσα προβλήματα. Ακόμα και αν επαναπροσληφθεί η καθαρίστρια του Υπουργείου Οικονομικών, έχει παιδιά άνεργα. Ακόμα και αν μια νέα γυναίκα μπει από πεντάμινο σε εφτάμινο πρόγραμμα κακοπληρωμένης και ανασφάλισης δουλειάς, οι γονείς της παραμένουν απλήρωτοι. Η επίθεση στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά συνεχίζεται. Άρα, χρειάζεται να σκεφτούμε ποιος είναι ο πυρήνας όλων των προβλημάτων της λαϊκής οικογένειας της γυναίκας. Διαδηλώνουμε λοιπόν κόντρα στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κόντρα στις πολιτικές της κυβέρνησης. Οι σύγχρονες ανάγκες μας δεν συμβιβάζονται με τη ζωή με ψίχουλα που μας καταδικάζουν Ευρωπαϊκή Ένωση, επιχειρηματικοί όμιλοι και στην κυβέρνηση. Παλεύουμε για να επιστρέψουν πίσω οι απώλειες σε δικαιώματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούμε να ξανακερδίσουμε κατακτήσεις, να αποσπάσουμε νέες στον αγώνα για τη διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας, για ένα ελπιδοφόρο μέλλον απαλλαγμένο από τους εκμεταλλευτές του μόχου μας, τον πλούτο στα χέρια του λαού. Δεν αποδεχόμαστε την περικοπή του επιδόματος στο κετού για όσες γυναίκες γεννούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο. Ευρωπαϊκή Ένωση, μονοπόλια και οι κυβερνήσεις τους επιδιώκουν να μας γυρίσουν δεκάδες χρόνια πίσω, τότε που οι γαμνάδες μας και οι γιαγιάδες μας γεννούσαν στα σπίτια. Θέλουν να μείνει στη συνείδησή μας ότι η πενταετής διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των γυναικών στα βαρέα και αθηγεινά επαγγέλματα είναι περασμένα, ξεχασμένα. Να διαγράψουμε από τη μνήμη μας τα επιδόματα ανεργίας και να συμβιβαστούμε με την ευέλικτη ανασφάλιση για κακοπληρωμένη δουλειά με ημερομηνία λήξης. Τους ξεκαθαρίζουμε. Δεν θα χαρίσουμε το παρόν και το μέλλον το δικό μας και των οικογενειών μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Οι δικές μας απώλειες σε δικαιώματα και κατακτήσεις έγιναν κέρδη για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Έχουμε συνείδηση ότι ο εργαζόμενος λαός παράγει όλο τον πλούτο. Δεν ανεχόμαστε την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Σφίγγουμε το χέρι της γυναίκας του καθημερινού μόχθου για να παλέψουμε με σύνθημα. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει και μας θερούν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Χαιρετισμό που απευθύνει εκπρόσωπος της ΦΑΣΕΒΕ. Συνάδελφοι αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες, έμποροι και συνταξιούχοι, τα ταχιά λόγια δεν κρίνουν τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους που είναι εδώ και περιορίζουν το εισόδημά μας καθημερινά, που πετσοκόβουν τις συντάξεις. Παίρνουμε θέση στην πάλη για την ανατροπή τους, ενάντια στις νέες συμφωνίες που έρχονται, για να μην είμαστε εμείς και τα παιδιά μας για άλλη μια φορά χαμένοι. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τη δίθεν περήφανη διαπραγμάτευση βάσει ενέχεια τη δουλειά και τη ζωή μας, συνεχίζει στον ίδιο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Υπόσχεται την πληρωμή του κρατικού χρέους προς τα μονοπόλια και τους διεθνείς οργανισμούς τους. Αναγνωρίζει τη διαρκή αξιολόγηση και επικίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τόσα δεινά μας φόρτωσε τα προηγούμενα χρόνια. Επιδιώκει δίθεν έτοιμη συμφωνία με τους θεσμούς, δηλαδή νέα μνημόνια και αιματοδαμένα πλεονάσματα. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι αυτές οι πολιτικές είναι που οδήγησαν 230.000 αυτοαπασχολούμενους στο λουκέτο και στην ανεργία. Οι περιβόητες λίστες που διαπραγματεύονται στο Eurogroup είναι ένας γύρος, νέος γύρος αντιλαϊκών μέτρων κόστους
8 δισεκατομμυρίων ευρώ στους πλάτες μας. Επιπλέον από τα προηγούμενα που ρύθμιζε σε 100 δόσεις για να μην πάνε χαμένα. Την ίδια ώρα που καταληστεύει το λαό, υπόσχεται ανάπτυξη στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων που δεν χωρά τους αυτοαποσχολούμενους. Εκεί οδηγούν, αγαπητοί φίλοι, οι αυταπάτες περί εξανθρωπισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι θεωρίες περί υγιούς επιχειρηματικότητας. Η κυβέρνηση πιάνει στασίδι με αυτούς που έχουν αναγορέσει τους αυτοαποσχολούμενους και τους εργατοϋπάλληλους σε μόνιμο υποζύγιο που πληρώνουν κάθε φορά το μάρμαρο. Είναι στην απέναντι πλευρά. Καμία εμπιστοσύνη. Είτε με έτοιμο συμβασμό, είτε με ατύχημα, πάλι ο λαός θα πληρώσει τον λογαριασμό. Η πείρα επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει. Είναι πάντα η Ευρωπαϊκή Ένωση των μνημονίων και της μονοπόλησης. Αυτό σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, θωράκιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, εξαθλίωση για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, εκτοπισμό από την αγορά και τη χρεοκοπία του αυτοαπασχολούμενους. Όμως η στρατηγική αυτής της φυκοβολιάς είναι το όνομα και της νέας κυβέρνησης που πήγε νερό στο όνομα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Στο μόνο που διαφωνεί με τις προηγούμενες είναι η μοιρασιά του κλεμμένου ιδρώου του λαού ανάμεσα στις συμφωνίες των λύκων, ντόπιων και ξένων μονοπωλιακών ομήλων που έχουμε απέναντί μας. Γι' αυτό να μην μας μπερδεύουν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα περί πατριωτικού καθήκοντος. Ο πατριωτισμός της κυβέρνησης είναι η κερδοφορία των μονοπωλίων. Είναι το προπέτασμα καπνό για να κρυφτεί ο νέος γύρος της αντιλαϊκής επίθεσης. Όσες φορές τους εμπιστευτήκαμε, το πληρώσαμε ακριβά. Βγάζουμε συμπεράσματα. Παίρνουμε θέση στο δίκαιο αγώνα. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, η ηρωική πρωτομαγιά της εργατικής τάξης είναι και δική μας. Τα διδάγματα της λείπασμα στις σκληρές αναμετρήσεις που έρχονται. Με τη συμμετοχή μας σηματοδοτούμε την απάντησή μας απέναντι στη σφαγή που ετοιμάζουμε της νέας συμφωνίας. Κεντρική ομιλία θα απευθύνει το μέλος του ΠΑΜΕ Δημήτρης Καραφέρης. Εργάτες, εργάτες, αυτοαπασχολούμενοι, άνεργοι, νέοι και νέες, θυμάμαι τους νεκρούς του Σικάγου της Πρωτομαγιάς του 1886, τους 200 κομμουνιστές της Θεσσαλιανής του Μάη του 1944, τους καπνεργάτες του Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Τα εκατομμύρια των αλίγιστων της ταξικής πάλης που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, που έδωσαν τη ζωή τους για τα δικαιώματα της τάξης τους. Όλους τους νεκρούς της εργατικής τάξης, τα θύματα των εργοδοτικών εγκλημάτων και της αφαιρεσίας στους χώρους δουλειάς. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες, θύματα των υπερηρεστικών πολέμων και επεμβάσεων των αντιδραστικών καθεστώτων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια και το θάνατο και έρχονται αντιμέτωποι με τους δουλέμπορους, τα μέτρα καταστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αδιαφορία των κυβερνήσεων, τον ρατσισμό που καλλιεργεί η Χρυσή Αυγή και άλλα αντιδραστικά κέντρα του συστήματος για να διαιρούν την εργατική τάξη. Η Πρωτομαγιά είναι για όλη την εργατική τάξη μέρα μνήμης, αλλά κυρίως μέρα ευθύνης για το πώς ο κάθε εργάτης και η κάθε εργάτρια θα πάρουν μέρος στην οργάνωση της ταξικής πάλης, για την ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, την ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας, βασικές προϋποθέσεις για να αντιμετωπιστεί η καπιταλιστική βαρβαρότητα και να ικανοποιηθούν οι επίγουσες ανάγκες της εργατικής και λαϊκής οικογένειας. Αυτή η Πρωτομαγιά δεν είναι μία ακόμα διαδήλωση. Δηλώνουμε την αγωνιστική ετοιμότητά μας, την απόφασή μας να υπερασπίσουμε το μέλλον το δικό μας και το παιδιό μας. Οι εργαζόμενοι δεν θα υποδεχτούν με αδράνεια, φόβο και υποχώρηση τα νέα μνημόνια, όπως και να τα ονομάσουν, τα νέα δεινά στη ζωή τους για τα κέρδη των μονοπωλίων. Το πάμε ξανά, όπως κάνει εδώ και 16 χρόνια από τη γέννησή του, παίρνει την πρωτοβουλία παραμερίζοντας τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, παλιό και νέο, για να βγει δυναμικά μπροστά η εργατική τάξη με τις διεκδικήσεις της τη φωνή της. Κάθε τίμιος συνδικαλιστής, κάθε εργάτης καλείται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Καμία αναμονή, καμία ανοχή στα παζάρια των μονοπωλίων και των κυβερνήσεών τους, που βρίσκονται σε εξέλιξη με Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο,
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες γίνονται για τα συμφέροντα της φλωτογραφίας των βιομηχάνων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, μεγαλεμπόρων, τσακώνονται όπως η δίκη για τη βία. Απέναντι στους εργάτες όλων των χωρών έχουν πλήρη συμφωνία. Ένταση στην εκμετάλλευση, μειώσεις στους μισθούς, κατάργηση δικαιωμάτων στην υγεία, στην παιδεία, απαγορεύσεις σε δικαλιστική οργάνωση και πάλι, μέτρα καταστολής στο λαϊκό κίνημα. Η καταστροφή, η καταλύστευση και η άγρια εκμετάλλευση των εργατών είναι οι πυλώνες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτή την αλήθεια επιδιώκουν να κρύψουν με τις πατριωτικές κορώνες και τις εθνικές φιέστες. Όποτε οι εργάτες και ο φτωχός λαός ακούν τα αφεντικά και τους ανθρώπους τους να μιλούν για πατριωτισμό, πρέπει να κουπώνονται. Αυτοί που βρίσκονται στις λίστες των τραπεζών μιλούν για πατριωτισμό σε αυτούς που βρίσκονται στις λίστες της ανεργίας. Πατριωτισμός είναι το δίκαιο του λαού και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που πήρε τη σκητάλη από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ συνεχίζει στον ίδιο δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό διατηρεί ανέπαφο όλο το αντεργατικό υποδόμημα των προηγούμενων κυβερνήσεων, τους δεκάδες εφαρμοστικούς νόμους που ψηφίστηκαν, με τα μνημόνια, νόμους που τώρα συζητά και πώς θα τους ενισχύσει με νέες αντιλαϊκές δεσμεύσεις που θα προκύψουν από τις νέες συμφωνίες στα νέα μνημόνια. Τα μνημόνια και οι 400 εφαρμοστικοί νόμοι που τσάκισαν μισθούς, συντάξεις, εργασιακές σχέσεις προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών είναι εδώ. Οι δόσεις που βγαίνουν από το αίμα του λαού πληρώνονται στην ώρα τους και στο διενεκές. Για εμάς τους εργάτες και το λαό υπάρχει ο κατά Βαρουφάκη λιτός βίος ή κατά τον κεβολευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ φίλη ή η αλυτότητα. Γιατί το ζουν καθημερινά οι εργάτες που δουλεύουν εκ περιτροπής σε μια σειρά εργοστάσια, λεβεντέρης και άλλα. Οι εργάτες που παραμένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες, χιολογίδης και λοιποί. Αυτοί που δουλεύουν ενοικιαζόμενοι από εργολάβους με μπλοκάκι. Αυτοί στους οποίους έχουν επιβληθεί ατομικές συμβάσεις με μεγάλες μειώσεις και πάει λέγοντας. Γιατί η τρομοκρατία και η αφαιρεσία των βιομηχάνων στον χώρο δουλειάς ζουν και βασιλεύουν. Η σκληρή και περήφανη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης παραμένει η μεγαλύτερη διαφημιστική απάτη. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν διαπραγματεύεται με στόχο την ανακούφιση των εργαζομένων, την απαλλαγή από τα μνημόνια και τις συνέπειές τους στη ζωή της εργατικής τάξης, αλλά για τη συμφέροντα των μονοπωλίων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, η κυβέρνηση και οι εργοδότες έχουν στα χέρια τους έναν τεράστιο μηχανισμό για να υλοποιούν την πολιτική τους και να χειρουργούν τους εργαζόμενους. Γρανάζι αυτού του μηχανισμού είναι ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός, ο οποίος με θράσος μας καλεί σε ενότητα. Αυτοί που έχουν πάθει ακύλωση στο χέρι τους από τις υπογραφές, που έχουν βάλει σε κλαδικές συμβάσεις με μειώσεις, αυτοί που έχουν συνυπογράψει μέσα στο κοινωνικό τους διάλογο την άνοδο των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τις μειώσεις συντάξεων, την κατάργηση των κλαδικών συμβάσεων και τι άλλο να πρωτοτιμηθούμε, αυτοί που κάθονται στα κλεισά δωμάτια, με στρογγυλά τραπέζια, με τους αυτοαποκαλούμενους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους βιομηχάνους, εφοπλιστές, τραπεζίτες και την κυβέρνησή τους, σχεδιάζοντας τα επόμενα μνημόνια, έχουν το θράσος να μας καλούν σε ενότητα. Η επιδίωξή τους, συνάδελφοι, είναι μία και αυτή της αστικής τάξης. Θέλω να κάνω την εργατική τάξη να νιώθει ότι είναι ένα και το αυτό με τους εκμεταλλευτές τους. Θέλω να βαθύσουν τα συμφέροντα των βιομηχάνων, δηλαδή την κερδοφορία τους ως συμφέρον των εργατών. Θέλω να βάλω την εργατική τάξη να παλεύει κάτω από ξένες σημαίες τις σημαίες των εκμεταλλευτών της, λέγοντάς τους ότι η ικανοποίηση των ετοιμάτων των εργοδοτών είναι προς το συμφέρον τους. Αυτό έκαναν άλλωστε οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές της ΠΟΕΜ και του Εργατικού Κέντρου Βόλου μαζί με τα εργοδοτικά σωματεία των ενεργοβόρων βιομηχανιών, ιδιαίτερα των χαρτιωριών του Μάνηση, Αγγελόπουλου, Στασινόπουλου, όταν άκουσαν, κήρυξαν 24 ώρα απεργία του κλάδου και διαδήλωσε στην Αθήνα με μοναδικό αίτημα τη μείωση της τιμής του ρεύματος στις επιχειρήσεις. Μιλιά βέβαια για τους χιλιάδες εργάτες που αδυνατούν να πληρώσουν το ρεύμα για τους ανέργους που έχουν κομμένο ρεύμα. Αυτοί ήταν άλλωστε και πώς θα το ξεχάσουμε, που στον ηρωικό αγώνα των χαλιφοργών του Αστροφύργου
Όχι μόνο ήταν απέναντι, αλλά αγκαλιά με τον ΣΕΒ, την κυβέρνηση και όλο τον μηχανισμό του αστικού κράτους φάγανε τα λυσακά τους για να προβοκάρουν και να υπονομεύσουν τον αγώνα τους. Πώς να ξεχάσουμε εξάλλου την εικόνα εδώ στα εργοστάσια της Καλλιουργίας του Βόλου, όπου όλοι αυτοί ξεπουλημένοι στις απεργίες που κήρυξε το Συνδικάτο Μετάλλου προς την παράσταση ήταν αγκαλιά με τα μάτια, τα τσιρά και το μάνεση και περιφρονούσαν τα εργοστάσια και τους απεργούς. Είναι αυτοί που κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς σπέρνουν το σαράκι της μυρολατρίας, της υποταγής, που δεν γίνεται τίποτα, που να μην πηγαίνουμε κόντρα στους βιομηχάνους γιατί αυτοί μας δίνουν ψωμί. Λένε στους εργάτες να τα έχουν καλά μαζί τους για να έχουν εργασιακή ειρήνη, δηλαδή να συνεχιστεί η εκμετάλλευση για να πλουτίζουν από το αίμα και τον υδρότα τους. Αυτή την ενότητα θέλουν συνάδελφοι, γιατί αυτό απαιτεί η καπιταλιστική ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτά δίνουν όγκο πίστης. Όμως συνάδελφοι, απέναντί τους υπάρχει σήμερα δύναμη ικανή να τους αντιμετωπίσει, δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο, να καθυστερήσει τα νέα μνημόνια και τη νέα επίθεση. Δύναμη που οργανώνει την εργατική τάξη στην πραγματική ταξική της ενότητα. Ενότητα στην οποία οι εργάτες ως τάξη με κοινά συμφέροντα μαζί με τους συμμάχους της θα αντιμετωπίσει ολομέτωπα την τάξη που την καταπιέζει. Αυτή η δύναμη είναι το ΠΑΜΕ. Γιατί το ΠΑΜΕ που γεννήθηκε ακριβώς αυτή, που γέννησε ακριβώς αυτή η ανάγκη της ταξικής ενότητας των εργαζομένων και η ανάγκη της ανασύναξης του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί χρειαζόμαστε ένα κίνημα ικανό να απαντήσει στην ολομέτωπη και γενικευμένη επίθεση που δεχόμαστε. Αλλά και ικανό να παλεύει με γραμμή πάλης και συμμαχιών. Κίνημα που δεν περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση των συνοπιών, αλλά θα παλεύει στην προοπτική για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης. Ζήτημα που προϋποθέτει γραμμή ρήξης και ανατροπής με τα μονοπόλια, τα κόμματα και τους μηχανισμούς που θα υπηρετούν πάλι για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Η ως σήμερα συντονισμένη δραστηριότητα των δυνάμεων του ΠΑΜΕ ενόχλησε και ενοχλεί. Πολλές φορές πιάστηκε στο στόμα των κυβερνητικών στελεχών και της μεγαλοεργοδοσίας, φυσικά αρνητικά, και αυτό αποτελεί τιμή για εμάς. Αρκετές φορές δέχτηκε επίθεση. Προβοκάτσιες, συγκοφαντίες, χτυπήματα πάνω και κάτω από τη μέση. Όμως δεν υποκύψαμε, δεν τα διπλώσαμε, δεν τα βρήκαμε πίσω από κλειστές πόρτες. Δεν θεωρούμε ότι τα έχουμε καταφέρει όλα καλά, όπως επίσης και δεν υπάρχει ταβάνι στη δράση μας. Έχουμε κενά, αδυναμίες που θέλουμε να διορθώσουμε. Τις επισημαίνουμε ανοιχτά, χωρίς το φόβο να εκτεθούμε στους εργάτες. Δεν φοβόμαστε, διότι αυτό είναι το πάμε. Η καρδιά και η ανάσα του είναι οι εργάτες. Ας φανταστούμε αν δεν υπήρχε, ποια θα ήταν σήμερα η κατάσταση στο συνδικαλιστικό κίνημα στους χώρους δουλειάς. Οι ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα, τα συνδικάτα, τα αγωνιστικά ψηφοδέλτια, οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι που συσφυρώνονται στο ΠΑΜΕ, είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να απαλλαγεί το συνδικαλιστικό κίνημα από τη σαπίλα και τον εκφυλισμό, την απομαζικοποίηση από τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ δεν ξεχωρίζουν τους εκμεταλλευτές και το πολιτικό προσωπικό τους. Δεν μεταλλάσσονται αναλόγως με το ποιος ανεβοκατεβαίνει στην κυβέρνηση. Δεν εντοκαθορίζονται, δεν αυξομειώνουν τη δύναμή τους, όπως βρώμικα και ύπουλα λένε διάφορα αριστερά από παγαλάκια, από εδώ και από εκεί προσπαθώντας να προστατεύσουν την αριστική κυβέρνηση των μονοπωλίων. Η εργοδοσία είναι η ίδια και πριν και τώρα. Οι αξιώσεις της και οι απαιτήσεις της ικανοποιούνταν με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με τη σημερινή. Και πριν την κρίση και τώρα. Η μόνη απάντηση που μπορεί να αποτρέψει σχεδιασμούς και να αποκρούσει την επίθεση και να σημάνει εργατική λαϊκή αντεπίθεση είναι η ισχυροποίηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, η ισχυροποίηση και η διεύρυνση του ΠΑΜΕ. Να δυναμώσει η καρδιά του ταξικού κινήματος που είναι τα συνδικάτα. Φτάνει να λέμε μόνο ισχυροποίηση. Εμείς λέμε όχι. Βάζουμε επιπλέον και την κατεύθυνση που πρέπει να έχει το κίνημα. Να είναι αταλάντευτο, ταξικά προσανατολισμένο, καρφί στο μάτι της μεγαλοεργοδοσίας κάθε κλάδο. Να είναι σε διαρκή ετοιμότητα και επαγρύπνηση, ώστε να εμποδίσει και να αποκρούει την κυβερνητική πολιτική. Να έχει ανοιχτό μέτωπο και πόλεμο με τις δυνάμεις που μέσα στις γραμμές της εργατικής τάξης αποτελούν δούριο ύπο και πέμπτη φάλακα των επιχειρηματικών ομήλων.
Η πείρα δεκαετιών του εργατικού κινήματος δείχνει ότι ο πόλεμος και η εργοδοσία και το αστικό κράτος με το μηχανισμό του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, όσες μορφές και μεταλλάξεις κι αν έχει, είναι σκληρός και δύσκολος. Σε αυτή τη μάχη το λέμε δυνατά, το λέμε συνεχώς, το λέμε και από το σημερινό βήμα, πως καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή να συμβάλλει μαζί μας στην προσπάθεια να απαλλάξουμε τους εργαζόμενους από τα βαρύδια που τους τραβούν προς τα κάτω. Τόσα στα χρόνια της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο και στα τελευταία δύσκολα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης, οι δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ δεν έβαλαν νερό στο κρασί τους, δεν μπήκαν σε κοινωνικούς διαλόγους, δεν υιοθέτησαν απόψεις και ιδεολογήματα του κοινωνικού εταιρισμού που έσκαβαν το λάγκο στους εργαζόμενους. Ανεξαρτήτως του πρόσημου της κυβέρνησης, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση των εργατικών λαϊκών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. 16 χρόνια μετά, δεσμευόμαστε πως θα συνεχίσουμε αταλάντευτα ταξικά. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε βήμα πίσω. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον της εργατικής τάξης και του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί χωρίς εμάς τους εργαζόμενους γρανάζει δεν γυρνά. Εμείς είμαστε η παραγωγή του πλούτου, εμείς πρέπει να τον καρπωνόμαστε. Η διέξοδος βρίσκεται στον δρόμο της οργανωμένης πάλης για την ανασύνταξη του κινήματος, την ενίσχυση της λαϊκής συμμαχίας που θα διεκδικήσει μέτρα ανακούφισης, ανάκτηση των απολειών, κατάργηση του απεργατικού αντιλαϊκού πλαισίου, των διαφόρων μνημονιακών νόμων και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Για να δοθεί οριστική λύση υπέρ του λαού, απαιτείται πραγματική ρήξη. Ρήξη με την εξουσία του κεφαλαίου, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους, που σημαίνει ότι η εργατική τάξη με τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου να έρθουν στην εξουσία. Τα μέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία με εργατικό έλεγχο. Η παραγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες να σχεδιάζουν κεντρικά με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να εξασφαλιστεί η αναγκαία προς όφελος του λαού αποδέσμευση από όλες τις υπερεστικές ενώσεις και συμμαχίες. Συνάδελφοι, ο μεγάλος ποιητής Μπέρνοντ Μπρέχτ είχε πει το εξής, το οποίο κουμπώνει απόλυτα στη σημερινή πραγματικότητα. Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει. Συναδέλφες και συνάδελφοι, το μέλλον ανήκει στον κόσμο της δουλειάς. Το αίμα που πότισε τη μεγάλη υπόθεση της απελευθέρωσης των εργατών και των καταπιεσμένων από τα δεσμά της εκμετάλλευσης δεν πήγε χαμένο. Με την εργατική τάξη στην πρωτοπορία, με τη μεγάλη κοινωνική λαϊκή συμμαχία μας προχωράμε μπροστά. Δυναμώνουμε την κοινή πάλη εργατών, υπαλλήλων, ανέργων, αυτοαπασχολουμένων ευαίρ, φτωχών αγροτών, φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών, γυναικών και λαϊκών οικογενειών. Συντονίζουμε τα βήματα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου με την Πανελλαδική Συσπήρωση ΠΑΣΕΒΕ, την Παναγροτική Συσπήρωση, το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Ζήτω εργατική πρωτομαγιά. Όλοι στην οργάνωση, όλοι στον αγώνα.